Μιλήστε ανοιχτά. Ποιο είναι το δυσάρεστο, κύριε καθηγητή? Να ξεκαθαρίσω κάτι. Η δουλειά που έκαναν κάτω οι χειρούργοι στην Κύπρο είναι πολύ καλή. Τότε, πού είναι το πρόβλημα, γιατρέ, πείτε μας. Στο ότι η μεταχειρητική εξέλιξη της Μαρίνας και η σημερινή της κατάσταση δεν επιτρέπουν σε μια ανεπέμβαση με πιθανότητες επιτυχίας. Περάστε. Τι συμβαίνει? Τόσο άσχημα είναι τα πράγματα? Κάτσε, Νεκταρή. Κάτσε και θα τα πούμε όλα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι η Μαρίνα έχει πολύ καλή ψυχολογία. Θα σας συμβούλευα λοιπόν να τη μιμηθείτε. Γιατί μόνο έτσι θα τη βοηθήσετε. Άρα εννοείται πως όλα τελείωσαν? Δεν είπα αυτό. Αλλά χρειάζεται κουράγιο και σκληρή δουλειά από την ίδια τη Μαρίνα καταρχάς. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε καθηγητά? Να μην αναβάλει τη φαρμακευτική αγωγή και τη φυσιοθεραπεία. Και αργότερα θα πρέπει να γίνει μια νέα εκτίμηση ή να παρθούν αποφάσεις. Τι πιθανότητες έχει να ξαναπερπατήσει? Γιατρέ, σας παρακαλώ, την αλήθεια. Δεν είμαι αισιοδόξος. Αλλά η πείρα μου και η βιβλιογραφία μου μου λένε να μην αποκλείω τίποτα. Άρα την ξεσηκώσαμε άδικα. Μπορεί να μην μιλάει, αλλά μέσα της ελπίζει. Τίποτα δεν έγινε άδικα, αδερφέ. Μάλλον δεν κατάλαβες, εσύ ο γιατρός. Σκαλάκιδες δεν θα το βάλουν εύκολα κατώ. Ο Ρεθρασίδη λύνει πιο πολύ από αυτούς. Ακούστε με. Το ότι σας βρήκαν όμως προετοιμασμένους ακόμα και εδώ στην Κύπρο θα το μετρήσουν, έτσι? Έτσι πιστεύω κι εγώ ότι ταρακουνήθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι να τρόμαξα ποτέ άλλη φορά τόσο πολύ. Φεύγω. Θα σας ζητήσω να δέψω μέχρι έξω. Γεια σου, Μαρίνα. Γεια σας. Γεια. Πεινάω. Έλα, πάμε να σου κάνω ένα σάντουιτς. Έλα, αγάπη μου, τι έγινε? Εκείνα μου πεις τι γίνεται. Μετά. Έχω αγωνία για τη Μαρίνα τώρα. Πες μου. Τα νέα δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Πήγαμε στον γιατρό. Πού είναι η Μαρίνα? Κάτω με τον Ματθαίο. Δεν μπορούσα να μου μιλήσει μπροστά της. Τι σου είπε ο γιατρός? Αμάσαγε. Δεν παίρνει χειρουργείο. Πρέπει να περιμένουμε 2 μήνες και μετά βλέπουμε. Δημητρά, πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Πώς μου ζητάς να πάρω απόφαση όταν η κόρη μου δεν θα περπατήσει ξανά, πώς? Ποιος είναι? Αχιλέα. Τι έγινε, πού είναι η Μαρίνα? Της μίλησες? Όχι. Θα το κάνω εγώ. Δεν χάθηκαν οι ελπίδες. Μα ο Νεκτάριος λέει ότι... Τι είπες?
Αδελφέ, δεν κατάλαβες καλά. Υπάρχουν ελπίδες. Κοίτα με. Εδώ έξω. Βγήκαμε μια βόλτα. Η Μαρίνα θέλει να μιλήσετε. Ο θείος Μαθαίος λέει πως όταν ήσασταν στο γιατρό είχε ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα και έφυγε. Έτσι είναι ή δεν θέλει να μου πει? Είσαι πολύ πονηρή, έτσι. Μαθαίο, μας αφήνεις λίγο μόνος να πάμε μια βόλτα, σε πειράζει? Εντάξει, έχετε. Στα δύσκολα βάζουν εσένα μπροστά. Είδες ότι λες βλακίες? Ποια είναι τα δύσκολα? Αυτά που θες να μου πεις ή θες εγώ να στα πω? Για πες λοιπόν εσύ, μας το παίζεις και ξυπνή. Θα μεγαλώσω, θα γεράσω και έτσι θα μείνω. Γιατί δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Είδες ότι κάνεις λάθος λοιπόν. Δεν θα μεγαλώσεις και δεν θα γεράσεις έτσι. Λες ψέματα και πρέπει να το πάρω απόφαση. Δεν θα σου πω ποτέ ψέματα, Μαρίνα. Για 2 μήνες θα πρέπει να κάνεις φυσιοθεραπείες και να πάρεις και μια φαρμακευτική αγωγή. Μετά θα κατέβει αυτός ο καταπληκτικός γιατρός στην Κύπρο και υπάρχουν αρκετές ελπίδες. Υπάρχουν λίγες ελπίδες. Εντάξει. Υπάρχουν λίγες ελπίδες. Αλλά άμα το πιστέψεις εσύ και άμα το θέλεις πολύ, για πάμε μαζί. Τι σε μάθαινε όταν ήσουν μικρή? Ό,τι πιστεύεις γίνεται. Μη φοβάσαι. Έχει πάει και αυτό στη Ρουμανία μαζί με το διαμαντί. Παπά. Πώς έτσι? Ο Αχιλλέας μου είπε ότι ο διαμαντής πήγε για να τους χαλάσει τη δουλειά με τους Ρουμάνους. Α, τον παλιάνθρωπο. Ο Αχιλλέας. Τον παλιάνθρωπο. Έλα, Αχιλλέα μου. Τι έγινε? Είναι καλά? Πώς αντέδρασε? Ήρεμα. Αγάπη μου,
Σε πήρα να σου δώσω ένα φιλί μόνο, γιατί θα πάμε στο ενοποιείο. Είμαι μαζί με τον Ματθαίο. Εντάξει, πάρε με όπου το νομίζεις εσύ. Χρυσάνθη, έλα. Παρά είσαι διακριτική. Αν κάνουμε μια αντιπρόταση στο Ραντουκάνο. Που να χτυπάει την πρόταση του Διαμαντή. Αχιλλέα, δεν είμαστε σε θέση να πάμε πιο ψηλά από την αρχική πρόταση. Η αποχώρηση της Αναστασίας μας έχει κοστίσει. Αυτό που πέταξε ότι πρέπει να μιλήσει με τους δικηγόρους πριν μας απαντήσει δεν μου άρεσε καθόλου. Να σου πω, λες να χαλάσει δουλειά. Ο Ρωμάνος πρόσθεσε κάποιους επιπλέον όρους, αλλά δεν νομίζω να σταθούν εμπόδιο για την αρχική μας συμφωνία. Ναι. Να σου πω, εμένα κάτι μου βρωμάει. Και σε ανανέωσα τώρα, δεν βγει αύριο. Τα μεγάλα πνεύματα συναντιόνται πάντα. Φιλέα, προχώρα, μην τους σπάσω τα μούτρα. Για τον πατέρα μου το είπες αυτό, ρε! Σκάσε, γίναμε νούμερο. Και όσο για σένα, Διαμαντή, γελάει καλύτερα αυτός που γελάει τελευταίος. Ναι. Πάτρο, έλα. Τώρα αυτό το τελευταίο τι το πες, για να γελάει αυτός διπλά μετά μαζί μας. Ματέο, πάμε να βρούμε τον ενοπαραγωγό, θα σου εξηγήσω μετά. This is my new offer. Τι είναι αυτό που του δώσες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Περίμενε μισό λεπτό. Well, I will accept it. I will sign it. For a good collaboration then. Γεια μας. Αχιλιά, θα μου πεις τι γίνεται. Πρέπει να βελτιώσεις τα αγγλικά σου, Ματέο. Υπογράφουμε. Γεια μας.